Κυρίε και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μα. Καθώ, σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε, υπάρχει μεγάλη διασπορά κορονοϊού σε εργοστάσιο στη Σκίδρα, στην Πέλα. Η Μίνα Καραμίτρου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα με απόφαση πριν από λίγο ο Λίνα κλείνει το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Πρόκειται για μια κονσερβοποιία από ό,τι μαθαίνουμε στο Μαυροβούνι της Σκίδρας. Ήδη τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ που βρίσκονται στο εργοστάσιο έχουν διαπιστώσει ότι 114 υπάλληλοι έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό και έτσι δόθηκε εντολή να αναστείλει τη λειτουργία του το συγκεκριμένο εργοστάσιο και να κλείσουν οι κύριοι και οι βοηθητικοί χώροι του εργοστασίου. Σε πρώτη φάση, μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε, η αναστολή τη λειτουργία θα είναι για 10 ημέρε, όμω αμέσω μετά θα γίνει επανεξέταση για να διαπιστώσουν τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ εάν θα πρέπει να παραμείνει σε αναστολή το εργοστάσιο ή όχι. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για αναστολή λειτουργία κονσερβοποία στο Μαυροβούνι στην Απέλα και μιλάμε για 114 κρούσματα. Οι πληροφορίες λοιπόν μιλάνε για 114 κρούσματα κορονοϊού. Mm -hmm. Καταλαβαίνουμε ότι η ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι μία μικρή κομόπολη και τα 114 θετικά μέχρι στιγμής κρούσματα φαντάζουν ένα πολύ μεγάλο ε, νούμερο. Οι πληροφορίε επίση, Μίνα Καραμίτρου, λένε ότι έχει εντοπιστεί και κρούσμα κορονοϊού σε γυμνάσιο τη περιοχή. Είναι μια πληροφορία την οποία εξετάζουμε. Σε ευχαριστώ πολύ και θα μεταδώσουμε, κυρίε και κύριοι, όλα τα νεότερα στο μεσημβρινό μα δελτίο στη Γυρίζουμε στο πρόγραμμά μα, το Ευτυχείτε και την Κατερίνα Καινούριου.